Με αναφορές στο δωρικό ρυθμό, μια ιστορία παράδοσης 3.500 ετών της αρχαίας Λίνδου και έκδηλες τις επιρροές της Ανατολής, μας κέντρισε το ενδιαφέρον η πραγματοποίηση ενός ονείρου, ενός ξεχωριστού ανθρώπου, του Μιχάλη Μελένου. Τίποτα δεν στήθηκε τυχαία. Από τη θέα που στην κυριολεξία κόβει την ανάσα, μέχρι τις ασύλληπτες λεπτομέρειες των έργων τέχνης που κοσμούν το ξενοδοχείο, αφήνουν την αίσθηση μιας μεταφυσικής πολυτέλειας. Η ολότητα του έργου καταρρύπτει κάθε ανταγωνισμό σαν μοναδικό και αναντίγραφο κομμάτι. Σύμμαχοι στο ταξίδι αυτό, της γνώσης και της εξερεύνησης, η ροδίτης αρχιτέκτονας Αναστασία Παπαϊωάννου συνεργάστηκε πιστά και ακούραστα με τον ιδιοκτήτη Μιχάλη Μελένο και τον Αυστραλό διακοσμητή Ντόναλντ Γκριν. Από αρκετά χρόνια, εδώ που στέκομαι τώρα, δεν υπήρχε τίποτα, ήταν ένα οικόπεδο. Ο Μιχάλης ο Μελένος, ιδιοκτήτης του οικοπέδου και φίλος μου, αλλάζει ρόλο. Από φίλος γίνεται πελάτης, από καλός φίλος γίνεται καλός πελάτης και καλός πελάτης με την έννοια κυρίως του ότι οι απόψεις μας ταυτίζονται και έχουμε μια υπέροχη συνεργασία. Μου αναθέτει να φτιάξω τη μελέτη για ένα μικρό τουριστικό ξενοδοχειακό συγκρότημα. Σε αυτό το οικόπεδο που είναι στην άκρη του οικισμού της Λίνδου, κάτω από την Ακρόπολη, και είναι ένα δύσκολο οικόπεδο γιατί έχει ένα σχήμα παράξενο και γιατί το φυσικό έδαφος το χωρίζει σε τρεις και σε κάποια σημεία ακόμα και τέσσερις διαφορετικές τάσεις. Χαίρομαι που μου αρθεί τη δουλειά, αλλά παράλληλα αγχώνομαι πάρα πολύ και νιώθω ότι έχω μια πολύ μεγάλη ευθύνη να δουλέψω κάτω από την Ακρόπολη και να φτιάξω κάτι που θα πρέπει να έρθει σε μια τέλεια αρμονία με το φυσικό περιβάλλον, με το μνημείο το οποίο είναι ανεπανάληπτο, με έναν οικισμό ο οποίος έχει δεχτεί επιδράσεις αιώνων και ο οποίος οικισμός έχει μια δυναμική ανεπανάληπτη. Πώς μπορεί κανείς να κάνει ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα του 20ου-21ου αιώνα που πρέπει να έχει σύγχρονες ανέσεις, πρέπει να έχει τις διαστάσεις που θέλει ο ΕΟΤ, πρέπει να έχει τις προδιαγραφές του ΒΟΚ, πρέπει να έχει κανόνες σε ένα μέρος που οι άνθρωποι χτίζαν για αιώνες χωρίς κανόνες, με μόνο οδηγό το συνέστημα, τις ανάγκες τους και την έμφυτη καλλιστησία τους. Αυτά με απασχόλησαν πάρα πολύ, ερχόμουν πολύ συχνά στο οικόπεδο, το έβλεπα, το επισκευόμουν, αφού γραζόμουν την ψυχή του αθέλη, δηλαδή προσπάθησα να δω το οικόπεδο σαν μια οντότητα που ζούσε, μύριζα τις μυρωδιές της γειτονιάς, προσπαθούσα να δω το φως που ερχόταν από κάθε πλευρά του οικοπέδου και πάντα με απασχολούσε τι ρόλο θα έπαιζε η Ακρόπολη σε αυτό το συγκρότημα, πώς θα στηνόταν αυτό και να κυριαρχεί σε αυτό η Ακρόπολη. Thank you.
Η ήπια ροή του νερού είναι ένα στοιχείο που συνήθως ηρεμεί την ψυχή, καθαρίζει τη σκέψη και απαλύνει τα πάθη, θα έλεγα. Και είναι ένα στοιχείο που το συναντάμε στους κήπους της Μεσογείου και κυρίως της Ανατολικής Μεσογείου. Και αυτό το στοιχείο της ήπιας ροής του νερού το δώσαμε σε πολλά σημεία του συγκροτήματος, δίνοντάς του και μια έμφαση αισθητική, με αυτά εδώ τα κεραμικά πλακάκια, τα οποία είναι ζωγραφισμένα στο χέρι, έχουν αναφορές στην ροδιακή κεραμική τέχνη του Μεσαίωνα και που βέβαια δυστυχώς δεν τα φτιάξαμε στη Ρόδο, αλλά τα φτιάξαμε στην Τουρκία, γιατί εκεί μπορέσαμε και βρήκαμε καλλιτέχνες που ακόμα θυμούνται καλά αυτή την τέχνη. Εμείς εδώ προσπαθούμε να τα ξεχάσουμε αυτά τα πράγματα, γιατί είμαστε σύγχρονος λαός, γιατί είμαστε λαός με μεγάλη βιομηχανία και δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με ευτελείς τέχνες. Μια και βρισκόμαστε ακόμα στους αύριους χώρους του συγκροτήματος, θα ήθελα να επισημάνω πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η υφή της επιφάνειας των τοίχων. Η αδρότητα της πέτρας χρησιμοποιήθηκε με μέτρο. Στους επιχρησμένους όγκους χρησιμοποιήθηκε σοβάς άγριος, όχι το ψευτομικονιάτικο που μας μάθανε να λέμε, αλλά το σοβά που φτιάχναμε στα χωριά μας και που θα έπρεπε να φτιάχνουμε ακόμα. Δεν δόθηκε η υφή του διαμερίσματος και της πολυκατοικίας. Και εγώ θα πω εδώ πέρα, θα εξομολογηθώ ότι εμένα μου πήρε αρκετά χρόνια να καταλάβω τι σημαντικό ρόλο παίζει το τελείωμα της εξωτερικής επιφάνειας στην τελική διαμόρφωση του όγκου ενός κτηρίου. Αλλιώς χτυπά και διαθλάται το φως στην λία επιφάνεια και αλλιώς στην επιφάνεια η οποία έχει μια αδρότητα.